αξίωτο έχει ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο περίπου που το φτιάξαμε. Η ανάγκη που το φτιάξαμε ήταν ότι λόγω του βιβλίου του πατέρα μου, το είχαν διαβάσει αρκετοί, που είναι μεταφρασμένο στα αγγλικά, από τον Patrick Lefermo, το είχαν διαβάσει αρκετοί ξένοι και ερχόταν και τον ψάχναν εδώ πέρα. Και δημιουργήθηκε η ανάγκη να φτιάξουμε να φτιάξω ένα χώρο και να φέρω τα διάφορα αντικείμενά του που είχαμε στα πεταμένα στα σιτάρια και από εδώ και από εκεί. Και τα έκθεσα εδώ πέρα. Το σπίτι αυτό το είχε φτιάξει ο ίδιος, το είχε χτίσει ο ίδιος. Είναι από πέτρα. Το είχε κάνει για τα ζώα. Και εντάξει, το κάναμε μουσιάκι έτσι όπως μπορούσαμε. Τέλειο. Ο πατέρας μου ήταν στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ήταν αγγελιοφόρος στο συμμάχο μας. Μετέφερε μηνύματα από τη μια μεριά της Κρήτης στην άλλη, με τα πόδια. Και αυτό ήταν η δουλειά που έκανα. Μετά τον πόλεμο έγινε αγρότης, ό,τι ήταν και πριν. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Είχε τελειώσει το δημοτικό σχολείο. Μπόρεσε όμως να μεταφράσει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια σε 15-σύλλαβο ομοιοκατάληκτο, όπως είναι ο Ρετόκριτος, και έχει πάρει και το βραβείο Αθηνών για αυτό το πράγμα. Εκτός αυτού, από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, το Μαντατοφόρο έχει γράψει ένα λαογραφικό για το χωριό μας, το οποίο λέγεται Αιτοφολιά στην Κρήτη, και περιγράφει τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας τη δεκαετία του 50, όπως ήταν και όπως τα είχαμε ζήσει, Το βιβλίο πού μπορούμε να το βρούμε? Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια εκδίδεται από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Υπάρχει στα βιβλιοπωλεία. Και ο Μαντατοφόρος, ο κρητικός της Μαντατοφόρος υπάρχει. Όχι τόσο πολύ. Προσπαθώ και βγάζω κάποια βιβλία από καιρό σε καιρό. Το Αιτοφολιό στην Κρήτη έχει εξαντληθεί τελείως και θα πρέπει να το επανεκδώσουμε με κάποιο τρόπο. Κάποια στιγμή. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.